είναι αδύνατο να συμβεί. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει σε μια μελλοντική αναθεώρηση και υπάρχει σε πολλές χώρες άλλες, στην Ιταλία, στην Ελβετία, θα ήταν με συγκέντρωση ενός αριθμού υπογραφών, αυτό που ονομάζουμε εμείς συνταγματολόγοι λαϊκή πρωτοβουλία, να μπορεί είτε ένα σημαντικό ζήτημα να τεθεί σε δημοψήφισμα, είτε ένα νομοσχέδιο να τεθεί ξανά στη λαϊκή ετοιμοχωρία, είτε και ο ίδιος ο λαός να προτείνει κάτι σημαντικό για ψηφοφορία. Αυτό θα αποτελούσε έναν ιδανικό συνδυασμό της αντιπροσωπευτικής με την άμεση δημοκρατία. Το δεύτερο που θα μπορούσε να συμβεί είναι η εισαγωγή πράγματι χαρακτηριστικών ανάκλησης, ανακλητότητας στο δημοκρατικό μας σύστημα. Πάλι έχουμε παραδείγματα σε πολλές δημοκρατικές χώρες, σε πολλά δημοκρατικά συντάγματα, ήδη από την εποχή του Ρουσό ανάγεται αυτή η ιδέα σε επίπεδο της πολιτικής φιλοσοφίας. Ο Ρομπεσπιέρος το είχε καθιερώσει στο Σύνταγμα του 1791. Ο Τσάβες πρόσφατα έχει καθιερώσει ως γενικό κανόνα ότι κάθε αιρετός άρχοντας στη δημοκρατία της Βενεζουέλας μπορεί να ανακληθεί εάν συγκεντρωθεί ένα συγκεκριμένο αριθμό υπογραφών από το 1 δέκατο έως το 1 τρίτο του εκλογικού σώματος, ανάλογα με το ότι είναι βουλευτής, δημοτικός σύμβουλος, ακόμα και πρόεδρος δημοκρατίας, και μετά από τη συγκέντρωση αυτών των υπογραφών να μπορεί να τεθεί στην κρίση του λαού αν θα παραμείνει ή δεν θα παραμείνει στην εξουσία. Με αυτόν τον τρόπο, που ουσιαστικά καταργεί αυτό που ονομάζουν οι κλασικοί συνταγματολόγοι ελεύθερη εντολή και κάνουν τον αντιπρόσωπό μας να είναι πραγματικά δεσμευμένος απέναντι σε αυτά που μας υποσχέθηκε και κυρίως σε αυτά για τα οποία τον εκλέξαμε, μπορεί πράγματι να δοθεί δημοκρατική κατεύθυνση στις σχέσεις αντιπροσώπευσης. Είμαι χαρούμενος να απαντήσω σε ερωτήσεις. Θέλω όμως να κλείσω με μια παρατήρηση που δεν πρέπει να ξεφύγει από την προσοχή μας. Μία από τις μεγάλες αυταπάτες από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά είναι η τυπική πολιτική ισότητα. Ότι όλοι είμαστε ίσοι επειδή έχουμε μία ίση ψήφο. Θα ξέρετε όμως ότι μπορεί με το αφεντικό σας μία ψήφο να έχετε. Σε επίπεδο όμως κοινωνικής ισότητας δεν είσαστε ίσοι. Εσείς δεν μπορείτε να απολύσετε το αφεντικό σας, ενώ αυτός μπορεί να σας διώξει από τη δουλειά σας. Και δεν πρέπει επομένως, ούτε νομίζω ότι κανείς την αυταπάτη εδώ, ότι ο πρωθυπουργός μας είναι ο ισχυρότερος άνδρας της χώρας, ότι είναι ισχυρότερος από τον Λάτσι ή τον Βαρδινογιάννη. Επομένως, δεν είναι μόνο θέμα τεχνικών της αντιπροσώπευσης. Δεν είναι μόνο να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να διαβουλευόμαστε και να συζητάμε. Γιατί στην πραγματικότητα η πολιτική δεν είναι σύγκρουση επιχειρημάτων, είναι σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση κυρίως κοινωνικών συμφερόντων. Επομένως, όλες οι μορφές της άμεσης και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας ουσιαστικά δεν μπορούν να μας οδηγήσουν στην πραγματική απελευθέρωση και στον αυτοκαθορισμό, όσο οι κοινωνικές σχέσεις δεν ήταν σχέσεις ισότητας, αλλά ήταν σχέσεις εξουσίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ζητάμε τους θεσμούς της άμεσης και της πραγματικής δημοκρατίας, αλλά πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η δημοκρατία δεν είναι μόνο στην πλατεία, είναι και στον τόπο δουλειάς. Και ότι η δημοκρατία δεν είναι μόνο η πολιτική ισότητα, αλλά και η κοινωνική ισότητα. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη φάση αυτής της βραδιάς, όπου όλοι μας μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις. Υπολογίζουμε μέχρι τις 11 που θα συνεχίσουμε ότι θα γίνουν 30 με 35 ερωτήσεις. Ξεκινούν τώρα τα παιδιά να μοιράζουν κλήρους, μια και είπαμε και ότι η κλήρωση είναι ένα βασικό στοιχείο της άμεσης δημοκρατίας, και από αυτούς τους κλήρους θα κληρώσουμε και οι πρώτοι 30-35 όσους μας πάρει ο χρόνος θα υποβάλουν ερωτήσεις μέσα σε ένα λεπτό και θα πρέπει να λένε σε ποιον ομιλητή υποβάλλουν την ερώτηση. Νούμερο 15-298-3-243. Δεκαπέντε, διακόσια ενενήντα οκτώ, τρία, διακόσια σαράντα τρία, εκατόν εξήντα ένα, εκατόν δεκαπέντε, διακόσια είκοσι, εκατόν ογδόντα, διακόσια τριάντα ένα, εκατόν ογδόντα οκτώ, εκατόν τριάντα επτά, εκατόν σαράντα τρία και εκατόν σαράντα ένα. Ξεκινάμε με τις ερωτήσεις. Γεια σας.
Θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη με όλο αυτό που συμβαίνει. Του πήρε ένα μήνα, δεν θα το πίστευα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κατρούγκαλο σχετικά με το Συμβούλιο Επικρατείας. Μάθαμε ότι Δευτέρα Τρίτη θα αποφασίσει ολομέλεια για το θέμα της συνταγματικότητας της Δανειακής Σύμβασης και την Μνημονίου. Θέλω να ρωτήσω τι μπορούμε να κάνουμε κατά τη γνώμη σας με αυτό, τι δυνατότητες έχουμε και το λιγότερο να ξέρουμε αυτά τα απόρριτα ονόματα των δικαστών που εν πάση περιπτώσει τους πληρώνουμε. Δεν πρέπει να τα ξέρουμε. Το θέμα της κρίσης και το θέμα του χρέους δεν είναι κυρίως νομικό, δεν είναι καν η νομική του διάσταση η σημαντικότερη. Ούτε καν η οικονομική δεν είναι. Το πρόβλημα του χρέους είναι πολιτικό πρόβλημα. Και ναι μεν, και εγώ ήμουν μεταξύ των δικηγόρων που έφτασαν υποθέσεις και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και στην Επιτροπή Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρέπει να έχουμε όμως πάντα στο μυαλό μας ότι αυτοί οι νομικοί αγώνες στην καλύτερη περίπτωση είναι υποβοηθητικοί των πολιτικών αγώνων για διάφορους λόγους. Και τα δικαστήρια είναι κομμάτι της πολιτικής εξουσίας. Δεν είναι επομένως ο δικαστής έξω από τις χρήσεις εξουσίας που διαμορφώνουν η νομοθετική και η εκτελεστική. Αποτελούν κάποιο αντίβαρο, αλλά δεν πρέπει να έχουμε εναποτεθειμένες τις ελπίδες μας στη δικαστική εξουσία. Περισσότερο που στην Ελλάδα, ελλείψη συνταγματικού δικαστηρίου, αρκετά από τα οφθαλμοφανή για μας προβλήματα της Δανειακής Σύμβασης δεν μπορούν να συζητηθούν, γιατί απλούστατα το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έχει αρμοδιότητα. Για το έσχος της παρέτησης από τις ασυλίες της εθνικής κυριαρχίας δεν έχει αρμοδιότητα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, για να απαντήσω στην ερώτηση τώρα της κυρίας μπροστά, είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε τους θεσμούς όσο το δυνατό πιο δεκτικούς στη λαϊκή εντολή. Αυτό που προσπάθησα να πω προηγουμένως. Όπως είναι οργανωμένο το Σύνταγμά μας, οι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό είναι αποκομμένοι από την πραγματική βούληση του λαού. Επομένως, το πρώτο ζήτημα που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι το άμεσο πολιτικό, όχι στις πολιτικές αυτές της υποτέλειας, όχι σε αυτές τις πολιτικές που είναι αδιέξοδες πολλαπλά και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο. Και πιο μακροπρόθεσμα, να έχουμε θεσμούς σαν αυτούς που συζητήσαμε προηγουμένως, που να δώσουν τη δυνατότητα σε αυτό που γεννιέται σήμερα στην πλατεία, σε αυτή τη δυνατότητα του καθενός από εμάς να συμμετέχει στις πολιτικές εξελίξεις, να μπορεί να μην είναι μόνο μια στιγμή που να ξεχαστεί, αλλά να μπορεί να αποτελέσει μια συνέχεια με θεσμική κατοχήρωση και με συνδυασμό μορφών και πολιτικής και κοινωνικής δημοκρατίας. Και όλο τον κόσμο που βρίσκεται εδώ απόψε και όλους τους αξιόλογους ομιλητές που έχουμε εδώ. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση προς τον κύριο Δουζίνα, γιατί πιστεύω ότι έχει υπάρξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ στην πλατεία από την πρώτη μέρα γύρω από το ότι τον ειρηνικό χαρακτήρα του κινήματος και κατά πόσο αυτό μπορεί να ασκεί βία, με ποιες μορφές και με ποιες πολιτικές στοχεύσεις και με ποια όρια. Αναφέρθηκε, ας πούμε, ο κύριος Σταυρίδης στον Ζαπατίστικο Στρατό, που είναι μια μορφή οργάνωσης του λαϊκού κινήματος για να ανταπατήσει τη βία που δέχεται από το Μεξικάνικο Αυταρχικό Κράτος. Έτσι λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή είδαμε και προχθές την απίστευτη καταστολή που υπήρξε όσοι ήμασταν εδώ στις 15, ποια μπορεί να είναι τα όρια ενός κινήματος που ξεκινάει από τα κάτω από το λαό και ζητάει άμεση δημοκρατία, μέχρι πού μπορεί να φτάσει με το να είναι ειρηνικό
σε όλες τις μορφές. Εντάξει, σε ένα βαθμό σπάμε τη συμβολική βίβλια.